Να περάσει η Ελίνα και περνούς έλα, τώρα! Καλώς! Έλα. Γεια σας, έλα, παιδιά, καλημέρα! Καλά εσύ! Πάλι μας ένα πρόγραμμα! Χρειάζεται και λίγο μια αποδιοργάνωση του κύπου. Αυτό, ένα αυθόρμητο. Εχθές μίλαγα με μια κυρία και μίλαγαμε για τα κουτάκια. Δηλαδή, ας πούμε, στη ζωή μας κάθε μέρα έχουμε... Θα σηκωθώ το πρωί, θα πάω αυτό, θα πλύνω το θα πάω αυτό και θα πάω στη δουλειά μου. Αφού λοιπόν τελειώσει αυτό... Αν πας να κάνεις κάτι εκείνη την ώρα να βάλεις ένα ραντεβού, σίγουρα θα το βάλεις λάθος. Διότι δεν είναι μέσα στο κουτάκι όλες τις προηγούμενες μέρες. Ίσως χρειάζεται να σπάει και λίγο η ρουτίνα. Αχ, δεν το μπορώ είναι... πολλές φορές αυτό. Ποιο? Να σπάσω τη ρουτίνα. Ναι. Δεν μου λες, τα κουτάκια του ότι μια γυναίκα πρέπει να κάνει παιδί, θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Είναι ένα... Το πρέπει. Το πρέπει. Έτσι. Και θέλω να πάμε στις γυναίκες που δεν θέλουν. Ναι. Γιατί κάπως φαίνεται ότι οι γυναίκες που θέλουν, ωστόσο δεν. Ότι αυτός είναι ο προορισμός της γυναίκας. Ναι. Ότι αυτό η είναι. Αυτοπραγμάτωσή της. Έτσι ολοκληρώνεται, έτσι γίνεται γυναίκα. Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ενώ υπάρχει, ας πούμε, μια κατανόηση, θα λέγαμε έτσι, και μια μηχανία και βοηθούμε κατά κάποιο τρόπο τις γυναίκες οι οποίες θέλουν αλλά δεν μπορούν, έτσι, οι γυναίκες οι οποίες απλά συνειδητά δεν θέλουν και τολμούν να ψηλήσουν έτσι σε μια κουβέντα το γεγονός ότι απλά δεν θέλω να κάνω παιδί για τους δικούς τους λόγους. Έτσι βραχικυκλώνει κατευθείαν τη συζήτηση. Ναι. Ξεκινάει μια αγωνία τεράστια να τη φέρουμε στον ίσιο δρόμο. Κοίταξε, από το περίγυρό της. Βέβαια, έτσι. Ναι. Ούτως ή άλλως το έχουμε ακούσει όλοι μας αυτό, το ότι πότε θα κάνετε παιδάκι, πότε έρχονται τα ευχάριστα. Ξέρεις κάτι γιατί παντρεύτηκες, αφού δεν θα κάνεις παιδί γιατί παντρεύτηκες. Ξέρεις κάτι, υπάρχει και επικρέμεται, θα έλεγα, πάνω από μια γυναίκα ένα τρομακτικό αφήγημα του εάν δεν κάνεις παιδί κάποια στιγμή θα το μετανιώσεις αλλά θα είναι αργά. Είναι η ποινή, ξέρεις, η τιμωρία του συστήματος αν διαφοροποιηθείς κατά κάποιο τρόπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες οι φωνές οι οποίες ακούγονται, έτσι, οι γυναικείες οι φωνές, οι οποίες τολμούν να πούν ότι είναι συνειδητή επιλογή μου, έτσι. Εσύ να έχει έρθει κάποια γυναίκα να σου πει ότι εγώ είμαι από αυτές τις γυναίκες και θέλω, ξέρεις, μια βοήθεια στο ότι αισθάνομαι ότι με κατακρίνουν και ότι έχω κάνει κάτι λάθος και ότι κρίνω και εγώ ίδια τον εαυτό μου. Βέβαια. Κοίτα, στα γραφεία των ψυχοθεραπευτών και των ψυχολόγων είναι αυτά τα θέματα. Διαπραγματεύονται πολύ οι γυναίκες σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, όπως διαπραγματεύεται, που κάπως αρχίζουμε και το ανοίγουμε και αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ αυτή τη μητρική αμφιθυμία, δηλαδή, του αγαπάω το παιδί μου, αλλά ταυτόχρονα στις στιγμές απελπισίας μπορεί να θέλω να το πετάξω από τον μπαλκόνι και να είναι πολύ okay αυτό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μόνο αγαπάω, έτσι. Κάπως αρχίζουμε σιγά σιγά και ανοίγουμε θέματα ότι ξέρεις κάτι, πιέζομαι, δεν ξέρω αν είναι δική μου η φωνή αυτή, δεν ξέρω κατά πόσο για να συμμορφωθώ, γιατί και η διαφοροποίηση από το σύστημα έχει ένα βάρος, έτσι, έχει μια μοναξιά, έχει ένα κόστος. Δεν μπορεί εύκολα να το σηκώσει κάποιος όταν διαφοροποιείται από το σύνδεσμο. Και μπορεί να κρίνει τον εαυτό του κάποια, τον εαυτό της κάποια με... Ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα για να σίγουρα, μην θέλω. Μα, δηλαδή κοίταξε, να ρίχνεις το, ότι κάτι, δε, κάτι φταίω. Μα ούτως ή άλλως το καθρέφτισμα, αυτό που θα η ανατροφοδότηση που θα πάρει από τον περίγυρό της είναι ότι ξέρεις κάτι γίνεται. Μήπως έχεις κάποιο πρόβλημα με την οικογένειά σου, τα τραύματά σου. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι που κάναμε οικογένεια είμαστε πολύ okay με τα τραύματά μας. Ας πούμε, μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να μην κάνουν παιδί. Ή ότι ξέρεις, είσαι εγωίστρια, είσαι καριερίστας, είσαι ανεύθυνη, είσαι ταμπέλα. Έτσι, όλο αυτό το κομμάτι, έτσι, αυτό το στίγμα. Το οποίο χρειάζεται σιγά σιγά, γιατί δεν είναι εύκολες κουβέντες αυτές, γιατί ζούμε και σε μια κοινωνία η οποία πραγματικά το παιδί το έχει αναγάγει σε κάτι πολύ πολύτιμο. Φαίνεται αυτό, έτσι, το οποίο ναι μεν, φεύγει το παιδί από τα χωράφια, από το εργοστάσιο, από τη βιομηχανική επανάσταση, αλλά ξαφνικά εμφανίζεται μια οικογένεια απόλυτα παιδοκεντρική και, ένα ολόκληρο έθνος, θα λέω, που επενδύει πάνω στο παιδί. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό μπορεί να ακούγεται ρομαντικό. Μπορεί να είναι και απόφαση του ζευγαριού, συνειδητή απόφαση. Μα νομίζω ότι μπορεί να είναι η μια γυναίκα μόνη ή το ζευγάρι να μην έχει επιλέξει αυτό. Ναι, μπορεί ο άντρας όμως ποτέ δεν ευθύνει. Δηλαδή πάλι η γυναίκα είναι αυτή η οποία ξέρει κάτι, δεν τον έπεισε. Δηλαδή κάπως ο πατέρας μπορεί να επιλέξει. Να βρει ένα νόημα ζωής, να αυτοπραγματοθεί. Αυτό που λέμε η ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης, ποια είναι μια υπέρτατη ανάγκη ανθρώπινη, να βρω ένα νόημα σε αυτή τη ζωή που μου δόθηκε. Έτσι, μπορεί ο άντρας μετά τα 45 να επιλέξει να μην κάνει παιδί. Η γυναίκα κατά κάποιο τρόπο, έτσι, είναι σαν να είναι αυτό που λέμε το βιολογικός δετερμινισμός. Δηλαδή, από τη στιγμή που είμαι γυναίκα, καθορίζεται βιολογικά το βιολογικό μου, καθορίζει το πεπρωμένο μου. Με το μέλλον μου. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε όμως γιατί δέχεται μια τέτοια γυναίκα επίθεση. Και αυτό που όταν το σκεφτόμουν, λέω, μια άλλη γυναίκα η οποία έχει προσπαθήσει, έχει κάνει,
μπορεί να κουράζεται, μπορεί να έχει δώσει τα πάντα, να έχει δώσει όλο το νόημα της ζωής της σε αυτό, έρχεται μια άλλη γυναίκα απέναντι που την βλέπει καλά και της λέει, εσύ γιατί είσαι καλά, γιατί, γιατί δεν είσαι καλά, και αρχίζει και κάνει μια επίθεση σε μια γυναίκα η οποία δεν έχει κάνει το, έχει πάρει αυτή την απόφαση, γιατί αισθάνεται ότι ακυρώνεται η ίδια. Και η ακύρωση του εαυτού μας μπορεί να μας φέρει σε άμυνα. Σίγουρα. Με αυτό το οποίο φοβόμαστε. Άλλωστε κάθε φοβία, οι ψυχολόγοι λένε ότι φοβόμαστε ή επιτιθέμεθα αυτό σε αυτό που εμείς θέλουμε να είμαστε. Και που, σίγουρα, έτσι, δηλαδή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα και συμβαίνει και μεταξύ γυναικών αυτό, έτσι, δηλαδή, σαν η επιλογή μου του να κάνω παιδί ακυρώνει την επιλογή σου του να μην κάνεις παιδί. Ή η επιλογή του να μην κάνω παιδί θα πρέπει να ακυρώνει. Δηλαδή, κάπως αντιμαχόμαστε, έτσι, χωρίς να υπάρχει λόγος. Και η αλήθεια είναι ότι και αυτό είναι ένα στίγμα. Δηλαδή, οι γυναίκες οι οποίες δεν κάνουν παιδί πολύ συχνά, οκ, έχεις ωραίο σώμα, δεν έχεις ρητηδιάσει, αλλά ό,τι ανάγκη έχεις εσύ, δεν έχεις κάνει παιδί. Έτσι, δηλαδή, κάπως έρχεται αυτό, πάντα τις έρχεται πολύ, μπροστά της. Τώρα, από εκεί και πέρα, μια μητέρα η οποία σίγουρα μπορεί να είναι εξαντλημένη, κουρασμένη και κάπως αυτό να μην της επιτρέπεται, μπορεί λίγο να θέλει να έρθει σε μια θέση όπως ήταν παλιά που βλέπει μια γυναίκα η οποία είναι ξεκούραστη, έτσι, γιατί είναι αυτό που λέω ότι χρειάζονται να ανοίγονται κάποια πράγματα όπως αυτό το κομμάτι, το ότι η μητρότητα δεν είναι μόνο λάμψη, έτσι, δεν είναι μόνο χαρά, ευλογία, ευγνωμοσύνη. Η μητρότητα έχει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι πάρα πολύ εξαντλητικό, έχει πολύ μοναξιά, έχει διάφορα προβλήματα. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί ξέρεις, μπορεί να βλέπουμε και μια εικόνα, ειδικά από τα social media, η οποία να είναι πλασματική και υπέροχη και λαμπερή και το παιδί μου που θα το πάρω. Τέσσερα παιδιά, μια ας πούμε. Ναι, και δεν ξέρεις τελικά πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει ας πούμε την οικονομική δυνατότητα να μεγαλώσει αυτά τα παιδιά και να παραμένει τόσο λαμπερός ή να τα βγάζει τόσο εύκολα πέρα, να προλαβαίνει, να πάει να γυμναστεί. Δηλαδή, βλέπουμε μια ευκολία. Και μπορεί να φοβάσαι ότι εσύ δεν θα τα καταφέρεις το ίδιο εύκολα. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που βλέπουμε. Έτσι. Και καλό θα είναι οι εκπρόσωποι του lifestyle σιγά σιγά να αρχίσουν να μιλάνε και για τη δυσκολία τους. Δηλαδή, μόνο ξέρεις, βλέπεις ανθρώπους. Ξέρετε, που μπορεί τι σκέφτομαι και χαμογελάω. Τι, την Έλληνα Χαραλαμπούδη που μας το έχει δώσει πολύ κομικά όλο αυτό. Όλη αυτή την απονία και τη δουλειά που έχει κάνει. Που βλέπουμε όλοι μια πραγματικότητα. Όπου αν τη ζεις, μπορεί να είναι πολύ δύσκολη και κοπιαστική. Μα κοίταξε. Το οικονομικό, έτσι, καταρχάς να πω λίγο γι' αυτό, γιατί εμφανίζεται πολύ και στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη. Όλο αυτό το κομμάτι, ξέρεις το ότι καταρχάς οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν επιλέξει, δεν θέλουν να κάνουν παιδί ή είναι έτσι στις ταινίες, σε διάφορα έτσι. Ναι, πώς παρουσιάζεται. Ναι, ή ότι δεν έχουν ακόμα βρει τον κατάλληλο σύντροφο, ή ότι είναι εργασιομανείς, ή ότι απεχθάνονται τα παιδιά, ή κάτι συμβαίνει. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει μια γυναίκα, ένας εκπρόσωπος, ο οποίος να πει, ξέρεις κάτι, αγαπάω τα παιδιά, είμαι πάρα πολύ καλά με τους μου, δουλεύω ελάχιστες ώρες, ωστόσο δεν θέλω να κάνω παιδί γιατί βρίσκω νόημα μέσα από μια διαφορετική εμπειρία πέραν της μητρότητας. Οπότε θέλω να πω, το πρώτο είναι αυτό. Κάπως δηλαδή όλη η τηλεόραση δεν το χωράει αυτό ακόμα. Από εκεί και πέρα και άνθρωποι εκπρόσωποι, δημόσια πρόσωπα εμφανίζονται λαμπεροί, όμορφοι, αδύνατοι, τέσσερα παιδιά, πάρα πολύ καλά με τον σύντροφό τους που μπορεί να τους πιάσει μια φωτογραφία στο εστιατόριο. Έτσι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση αυτό με την πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να ξέρουμε πώς θα καταφέρουν. Αν έχεις τρεις δαντάδες για το κάθε παιδί, αν έχεις ένα μάγειρα, αν έχεις ένα οδηγό, τότε όλοι κάνουμε παιδιά. Γιατί το οικονομικό και το υποστηρικτικό δίκτυο είναι πολύ σημαντική παράγοντα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ακούω ανθρώπους να προβληματίζονται και να μιλάνε. Ξέρεις κάτι, παίρνω 700 ευρώ μισθό, παίρνω 800 ευρώ μισθό άντρας μου. Δεν έχω παππούγια, γιατί να το κάνω το παιδί, να το φάω. Όχι. Οπότε χρειάζεται μια ευθύνη πάνω σε αυτό. Είναι σημαντικές αυτές οι αποφάσεις. Μα που βλέπουμε, εγώ που έχω παρατηρήσει, ας πούμε, γκάλου που γίνονται και τα λοιπά και ρωτάνε νέα παιδιά στον δρόμο, το σκέφτεστε και τα λοιπά, λένε δεν τα βγάζουμε πέρα για να μπορέσεις να σκεφτείς. Ποια έρευνα έχει δείξει ότι έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα? Πολλές έρευνες τελευταία. Ότι είχα διαβάσει πολύ έντονο. Ναι, ότι μεγαλώνουμε ως έθνος, μεγαλώνουμε ηλικιακά. Ωραία, αλλά το υπογεννητικότητα μερικές φορές το βάζουν σε έναν άξονα που κάπως ότι φταίνε, ας πούμε, ότι δεν κάνουν πλέον παιδιά οι γυναίκες. Το θέμα είναι αυτό ή είναι όλο το κομμάτι το κοινωνικό και το οικονομικό, το γεγονός ότι οι μισθοί, ότι δεν υπάρχει άδεια λοχίας στις άμα κάτσεις και δεις ιδιωτικές εταιρείες, τετράμινα. Εγώ τα διαπραγματεύαμε πάρα πολύ όλα αυτά τα θέματα στο γραφείο, έτσι μόνο στο δημόσιο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποστηρικτικό δίκτυο. Αυτό που λες ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάτι δεν το συζητώ, ότι κάποιος μπορεί οπότε, να μην έχει δουλειά. Έχουμε υπογεννητικότητα. Και απ' την άλλη, βέβαια, βλέπεις εγώ αυτό που θέλω να πω. Είναι ότι βλέπεις και ζευγάρια, γιατί χρειάζεται λίγο αυτό
να το θέσουμε, πόσο η επιθυμία μπορεί να γίνει ψυχαναγκασμός. Ναι, για πες. Έτσι βλέπεις σε ζευγάρια τα οποία για να αποκτήσουν πάση θυσία παιδιά, έτσι, λόγω αυτής της αυτικής πίεσης ίσως που δέχονται, που μπορεί να μπαίνουν σε μια προσπάθεια ατελείωτων εξωσωματικών. Έτσι, δηλαδή μπορεί να δεις γυναίκες οι οποίες να φτάνουν 20, 25, 30 εξωσωματικές, οι οποίες διαλύονται. Έτσι. Δεν θα συζητήσω για το κομμάτι το ορμονικό, δεν με αφορά αυτό, δεν το ξέρω καθόλου τη γραφή, η βιβλιογραφία. Εγώ συζητάω για αυτό που βλέπω. Βλέπω διαλυμένους ανθρώπους, τσαλακωμένους, βλέπω γυναίκες οι οποίες και οικονομικά ξεκληρισμένοι άνθρωποι, περιουσίες, χιλιάδες ευρώ. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτό η επιθυμία είναι δική σου επιθυμία και πώς γίνεται ψυχαναγκασμός και πώς υποστηρίζεις κάτι τελικά. Έχεις φέρει ένα θέμα πολύ ωραίο και τέλος πάντων είναι δύσκολο. Και ένα δύσκολο, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν αυτό θέλω ή δεν θέλω. Ωραία, τι είναι αυτό που θέλω. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε σιγά σιγά, επειδή εντάξει, για να ανοίγονται αυτά τα θέματα, είπαμε, είναι πολύ δύσκολες ζητήσεις, έτσι. Θεωρώ ότι σε ένα ασφαλή χώρο, έτσι σιγά σιγά, όπως είναι ένα ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, χρειάζεται κάπως να ξεκινούμε να ακούμε τις φωνές μέσα μας. Δηλαδή αυτό που λέμε τον πολυφωνικό εαυτό. Δηλαδή τι εννοώ? Ότι έρχεται μια φωνή η οποία μου λέει κάνε παιδί. Έτσι, κάνε παιδί, δεν πρέπει να διαφοροποιηθείς. Υπάρχει και μια άλλη φωνή που λέει, ξέρεις κάτι, μήπως δεν χρειάζεται να κάνω παιδί. Να έρχεται μια άλλη φωνή, ναι, αλλά δηλαδή να γίνεται ένας διάλογος μέσα μου. Εάν μπορέσουν να υπάρξει αυτός ο διάλογος, αυτός ο χώρος, να ακούγονται πολλές φωνές, αυτό μπορεί να αρχίσει να βγαίνει και προς τα έξω και να ακούγονται πολλές φωνές και φυσικά σιγά. Ναι, αλλά αυτό που μπορείς που λες ότι μπορεί να έχω πολλές φωνές, πρέπει κάπως να ενωθεί για να έχω και μια ειρήνη μέσα. Σύνθεση, έτσι. Να είμαι καλά. Ακούγεται μια φορά, κάποια στιγμή μια φωνή, κάποια άλλη μια άλλη στιγμή μια άλλη φωνή. Το σημαντικό είναι να μην είναι αυτό το δικτατορικό, να υπάρχει μόνο μια φωνή. Κάνε παιδί, πάση θυσία. Μάλιστα. Ελίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε την άλλη εβδομάδα. Θα με δείτε. Θα έρθει. Μεγάλη τρίτη. Θα έρθει. Ωραία. Πριν φύγουμε για διακοπές. Κάτι να βρούμε για το Πάσχα. Πασχαλινό να είναι. Πασχαλινό. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ελίνα. Λοιπόν, εμείς πάμε